Καλημερίζω τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Λουζιαράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να ευχηθώ καλή σεζόν, καλό χειμώνα και υγεία. Υγεία σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Όλοι μας. Ναι, είμαστε καλά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βγήκε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της προηγούμενης ημέρας, ημερομηνία 25 Δεκάτου έχει πάνω, από την περιφέρεια Κρήτης, και έχει τον τίτλο «Σε λειτουργία η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της περιφέρειας Κρήτης για την πολιτική προστασία». Είναι μια εφαρμογή η οποία διατίθεται δωρεάν με κινητά τηλέφωνα, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα άκρος ενδιαφέρον για να το δούμε και να δώσουμε έτσι ενημερωτικά παραπάνω στοιχεία στον κόσμο που μας ακούει. Τι είναι λοιπόν αυτή εδώ η εφαρμογή? Σωστά κυρία Δουγεράκη, η εφαρμογή ονομάζεται Civil Crete Pavla Talos, με λατινικούς χαρακτήρες Civil Crete Pavla Talos. Είναι μια εφαρμογή η οποία εμπεριέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που η περιφέρεια, η κεντρική πολιτεία θα μπορούσε να παρέχει στις έκτακτες περιπτώσεις. Με συγχωρείτε, η περιφέρεια θέλοντας να εκμεταλλευτεί νέες τεχνολογίες αλλά και τα έξυπνα τηλέφωνα, δημιούργησε αυτή την εφαρμογή. Προς το παρόν είναι δωρεάν, εννοείται ότι είναι δωρεάν, αλλά προς το παρόν μπορεί να κατέβει μόνο σε κινητά τα οποία έχουν λειτουργικό σύστημα Android. Mm-hmm. Και μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη θα είναι εφικτή και η χρήση τους σε χρήστες κινητών iPhone. Η Λουδιαράκη είναι μια εφαρμογή η οποία παρέχει τα πάντα. Εμπεριέχει τα πάντα, από το να λαμβάνει ειδοποιήσεις για έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, από χάρτες, από χώρους καταβλισμούς και συγκέντρωση σε περίπτωση σεισμών, από κλήσεις στο 112, από χάρτες πρόληψης κινδύνου, από τα δελτία της ΕΜΗ. Όλα θέλετε να πείτε, δηλαδή τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, είτε σεισμοί, είτε όπως ακούμε από εσάς, άλλα έκτακτα γεγονότα. Πώς θα γίνεται αυτό δηλαδή? Πέρα από την εφαρμογή από μόνη της έχει ένα σωρό λειτουργίες και δυνατότητες για το χρήστη όσον αφορά να λαμβάνει πληροφορίες οι οποίες του είναι απαραίτητες για την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Κρήτης, αλλά έχει και τη δυνατότητα όταν ένα φαινόμενο είναι εν εξελίξει το οποίο χαρακτηρίζεται ακραίο επικίνδυνο, με ένας υπάλληλος της περιφέρειας ο οποίος έχει υπομειστεί τη διαδικασία αυτή, την ευθύνη αυτή, μπορεί να αποστείλει άμεσα ένα SMS σε συγκεκριμένες περιοχές και χρήστες οι οποίες έχουν την εφαρμογή να μπορούν να λαμβάνουν το μήνυμα αυτό για την εξέλιξη του φαινομένου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν εγώ είμαι χρήστης της εφαρμογής αυτής, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια επικίνδυνη κατάσταση, μπορώ να λάβω την επιπλέον πληροφορία ή την πληροφορία η οποία θα με κάνει να συνειδητοποιηθώ ή τέλος πάντων να προφυλακτώ. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για το Δουγεράκη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να την έχει ο κόσμος στο κινητό του. Εμπεριέχει ένα σωρό χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια επικίνδυνη κατάσταση, θα είναι πάρα πολύ, αμή τι άλλο, χρήσιμες και πιθανότατα να τον κάνουν από να μπορεί να έχει να χειριστεί μια δύσκολη κατάσταση με την κατάλληλη, ξαναλέω, πληροφορία. Εμπεριέχει τα πάντα. Έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτό που είπαμε, το μήνυμα, το κρίσιμο μήνυμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο να λαμβάνει το κρίσιμο μήνυμα, γιατί κάνοντας έτσι μια απλή βόλτα μέσα στο Civil Crete Talos, όπως είναι η ονομασία αυτής της εφαρμογής, έχει το GPS για να βρίσκει την ακριβή θέση του πάνω στο χάρτη, συντεταγμένες, υψόμετρο, διεύθυνση, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό και τονίζετε εσείς αυτή σας την προσπάθεια να ενημερώσετε τον κόσμο, είναι ότι μπορεί να στέλνει τη θέση του, να αποθηκεύει και να κρατάει ιστορικό με όλες τις θέσεις του και να βρίσκει την τελευταία θέση από το ιστορικό. Σωστά κύριε Λουδιαράκη, όπως σας ξαναείπα, έχει τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να... Τα πάντα, κοιτάξτε, το εξειδικεύω και το πάω λίγο παρακάτω, γιατί το έχει τα πάντα για αυτό που σας ακούει αυτή την ώρα, για να ξέρει τι είναι. Δεν είναι η λέξη τα πάντα, πρέπει να ξέρουμε τι είναι τα πάντα. Σωστά, έχετε δίκιο. Εννοείται σε κάποιος ο οποίος, παράδειγμα, κινούμενος σε φαράγγια τα οποία τα έχει αυτά μέσα η εφαρμογή της Κρήτης. Έχοντας την εφαρμογή και έχοντας τέλος πάντων κάνει χρήση της εφαρμογής, έχει και η περιφέρεια τη δυνατότητα με ένα απλό μήνυμα, με μια απλή κλήση στο 112 για παράδειγμα, ή με μια απλή χρήση της εφαρμογής
να έχουν το τελευταίο στίγμα. Δηλαδή, αν και ακόμα η σύνδεση δεν είναι καλή ή έχει χαθεί, έχουμε τη δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα τα σώματα ασφαλείας τα οποία επιχειρούν να έχουμε το τελευταίο στίγμα του χρήστη. Άρα, γι' αυτό, όπως... Να γλιτώσουμε και από την αγωνία, διότι αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καθημερινότητα, έτσι. Ήταν πάρα πολλά το καλοκαίρι μας πέρασε. Ναι, όπως κάθε καλοκαίρι. Πραγματικά έτσι να είναι καθημερινά οι αναζητήσεις σε φαράγγια. Είναι δύσκολο τα φαράγγια της Κρήτης, η αλήθεια είναι. Άρα θεωρώ ότι έχοντας στο χέρι, στο κινητό μας, μια τέτοια εφαρμογή, αν μη τι άλλο και μας βοηθάει, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν. Κύριε Λουνταράκη, έχετε επικαιροποιήσει εκείνα τα στοιχεία για το πού είναι οι χώροι καταφυγής και συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση που κάτι γίνει σαν έκτακτο φυσικό φαινόμενο, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρουμε? Ναι, και η Αντουγεράκη είναι πληροποιημένη, είναι η περιφέρεια και οι Δήμοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Αυτό βέβαια που πραγματικά το και εμένα είναι ένα στοίχημα, αν το θέλετε προσωπικό, είναι ότι θα πρέπει αυτά να γίνουν γνωστά και στους δημότες, στους κατοίκους των περιοχών των μεγάλων πόλεων και όχι μόνο. Μα το ζητούμενο δεν είναι να το ξέρετε μόνο εσείς ως Δήμος, ως περιφέρειας. Το λέω μεταφορικά και συμβολικά και το καταλαβαίνετε. Το ζητούμενο είναι να το ξέρει ο ίδιος ο πολίτης, γιατί εκείνη τη στιγμή, αν συμβεί κάτι που είναι έκτακτο, Θεέ μου φύλαε, δεν θα έχεις μπροστά σου ούτε το δημοτικό, ούτε τον περιφερειακό υπάλληλο να σου πει που θα πας. Και πιθανόν να μην έχουμε και δίκτυο. Ναι, σωστά. Και πιθανόν να μην έχουν και δίκτυο. Άρα θα πρέπει οι Δήμοι προς αυτή την κατεύθυνση να συνδράμουν. Δεν κοστίζει η σήμανση, πραγματικά δεν κοστίζει. Στο Ηράκλειο, στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, υπάρχει κατάλληλη σήμανση που να γνωρίζει ο κόσμος ότι εδώ είναι χώρος συγκέντρωσης ή με την κατάλληλη πινακίδα και πληροφορία να ξέρει πώς να κατευθυνθεί. Είναι πραγματικά το οποίο κάτι, σας ξαναλέω, είναι για μένα ένα προσωπικό στοίχημα. Θέλω να πιστεύω θα το κερδίσουμε πάρα πολύ σύντομα. Γίνονται μικρά βήματα, αλλά δεν είναι αυτά που και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος να σας πω αυτή τη στιγμή. Όχι. Και όταν μιλάμε για πολιτική προστασία, σαφέστατα τα βήματα όχι απλά είναι μικρά, είναι τόσο αργά που δεν έχουμε εικόνα του τι πρέπει να έχουμε δίπλα μας, τι έχουμε δίπλα μας για να μπορεί να προστατευτεί και ο καθένας από εμάς. Υποχρέωση και του Δήμου και της περιφέρειας. Να βλέπει το χάρτη ή να βλέπει στο χάρτη όλους τους χώρους καταβλισμού, στέγασης και εφόσον επιλέξει κάποιον, η εφαρμογή θα τον οδηγήσει εκεί κάνοντας χρήση του χάρτη και του GPS. Επίσης, πολύ σημαντικό, να βλέπει στο χάρτη τους πρόχειρους χώρους παροχής πρώτων βοηθειών και να επιλέγει το πιο κοντινό προς αυτόν, ώστε να τον κατευθύνει η εφαρμογή σε αυτόν με οδηγίες, κάνοντας χρήση του χάρτη και του GPS. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα κλικ πάνω στο κόκκινο κουμπί σώσ, όπως λέτε, και να γίνει επίσης μια κλίση στο 112 για βοήθεια για να έχεις όλα τα παραπάνω. Σωστά, κύριε Λουδεράκη. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τα πάντα. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αντληθεί, οποιαδήποτε απορία ο χρήστης έχει, οτιδήποτε χρειάζεται να μάθει σε θέματα πολιτικής προστασίας από τους χώρους συγκέντρωσης μέχρι τα σώματα ασφαλείας, μέχρι τα τηλέφωνα των νοσοκομείων του νησιού, του λιμενικού και άλλων φορέων, είναι μέσα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και σας ξαναλέω, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν κοστίζει. Είναι δωρεάν για τον χρήστη, αλλά για την περιφέρεια Κρήτης το κόστος ήταν ελάχιστο. Πραγματικά ελάχιστο. Κάνοντας έτσι μια χρηστή χρήση του δημόσιου χρήματος. Το τονίζω, διότι η Ελληνική να εκφράσω ένα παράπονο μου προσωπικό. Μετά από μεγάλες καταστροφές, για παράδειγμα, ή μετά από μεγάλες ζημιές, θεομηνίες, οτιδήποτε, διαβάζω την ημέρα δύο και τρεις διαφορετικές μελέτες, πάντα με ένα σοβαρό μεγάλο κόστος. Εδώ θα πρέπει να καταλήξουμε οι ειδικοί να μιλάνε για τα θέματα τα οποία μπορούν να δώσουν μια πραγματική λύση, διότι έχω διαβάσει δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε διαφορετικές απόψεις για αυτό που είναι τις προάλλες στην Αγία Πελαγία, πάντα βέβαια με το αζημίωτο. Αυτό είναι τζάμπα, κύριε Λουδεράκη. Καταλάβατε. Εγώ ναι. Εσείς τα λέτε. Με χαίρομαι που τα λέτε. Ας τα ακούνε όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί η κουβέντα είναι
πάρα πολύ μεγάλη πάνω σε αυτό το θέμα. Και βέβαια στα παρελπόμενα αυτής της κουβέντας υπάρχουν τόσες άλλες πληροφορίες, οι περισσότερες από αυτές ή κάποιες από αυτές από ανθρώπους που ξέρουν για αυτά που συνέβησαν τελευταία δεν αμφισβητούνται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή προς το παρόν ο ένας προσπαθεί λίγο να δει τι θα κάνει και να καλυφθεί με τον άλλον, τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή. Αλλά για να μην είμαστε εκεί, να μην υπάρχουν αυτές οι πολλές μελέτες, να μην δίνονται τόσο χρήματα όπως λέτε, μπορεί να έχει αυτή την εφαρμογή. Μια εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αντιπυρική περίοδο, μια εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείς με όλα τα social media, να μπεις στους ιστότοπους της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Εθνικής Βοήθειας, την Πυροσβεστική Ελληνική Αστυνομία, Ελληνικό Σώμα, το gov.gr, νομίζω όλα αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά. Το Κέντρο Δηλητηριάσεων, να προσθέσω, το Εθνικό Οργανισμό Υγείας, το διαχειριστή το δικτύο, τη ΔΕΗ δηλαδή με λίγα λόγια. Πραγματικά και δηλαδή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και μόνο να μπείτε μέσα να κάνετε την εξερεύνηση έτσι, στον ελεύθερο σας χρόνο θα καταλάβετε ότι και πολύ σημαντική δουλειά έχει γίνει και σοβαρή δουλειά είναι και σας ξαναλέω καλύπτει όλο το φάσμα του πλέγματος, του συμπλέγματος, είναι ένα σύμπλεγμα υπολική προστασία διαφόρων οργανισμών. Οποιαδήποτε πληροφορία είναι μέσα, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Και για μένα, πέρα την πληροφορία μπορεί να δώσει, το πιο σημαντικό είναι ότι έχει τη δυνατότητα όταν ένα φαινόμενο είναι εν εξελίξη, όταν ένα δύσκολο καιρικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, να λαμβάνει ο χρήστης το μήνυμα που πιθανόν να το συνετίσει τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή και να προφυλαχθεί έναν το καιρικό φαινόμενο. Για μένα είναι η κορονίδα του όλου εγχειρήματος αυτό, να μπορεί να λαμβάνει ένα μήνυμα δωρεάν. Δεν υποκαθιστούμε το 112, δεν υποκαθιστούμε την πολιτεία, αλλά έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, βλέποντας το ότι ένα φαινόμενο είναι δύσκολο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όχι σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, να στέλνουμε και το μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, αφορά όλη την Κρήτη. Για τον κάθε κριτικό που σας ακούει αυτή την ώρα, από κάθε γωνιά της Κρήτης, και αυτό είναι το σημαντικό. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα της Κρήτης γίνεται αυτό? Υπάρχει ανάλογο παράδειγμα ενδεχόμενα από άλλες περιφέρειες της χώρας, κύριε Λεντοράκη? Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, ειλικρινής, αλλά όχι, δεν νομίζω. Η περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη ουσιαστικά που αναπτύσσει ένα δικό της σύστημα, πληροφοριακό σύστημα, με μια απλή εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο. Πραγματικά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και συνιστώ σε όλους. Είναι. Μα κύριε Λονταράκη, αντί για τις κοκορομαχίες, γιατί για αυτές μιλάμε ουσιαστικά, αυτά τα οποία πληρώνουμε... Τέλος πάντων, όταν πρέπει να τα πληρώνουμε για να έχουμε ό,τι θέλουμε να έχουμε, αλλά ποτέ δεν το έχουμε, είναι μια εφαρμογή που κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να λέει. Το ζητούμενο είναι... Κάποιον μπορεί να σώσει. Ακριβώς, μια εφαρμογή που κάποιον μπορεί να το σώσει, και τα περιστατικά είναι πολλά. Λέτε, και το διευκρινίζουμε για άλλη μια φορά, αυτή την ώρα διατίθεται μόνο, δωρεάν βέβαια είναι, για κάποιο συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνων, και ότι από Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι. Από Νοέμβριο μέχρι τα τέλη Νοέμβριο, προς το παρόν είναι διαθέσιμο στους χρήστες Android τηλεφώνων. Μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη θα είναι διαθέσιμο και για τους χρήστες iPhone κινητών τηλεφώνων. Κύριε Βεντεράκη, θα πρέπει η πολιτεία, είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, αλλά μια που μιλάμε για πολιτική προστασία, θα πρέπει η πολιτεία, αντί να πληρώνουμε μελέτες, εκατομμύρια σε μελέτες και ξανά μελέτες και ξανά μετά από μια φυσική καταστροφή, όλοι οι ειδικοί που δεν αναιρώνουν ούτε τον τίτλο τους, τις σπουδές τους, ούτε την έρευνά τους. Ο κάθε ειδικός έχει μια λύση, ένα μέρος των χρημάτων να διοχετεύεται στη ΦΟΤΑ, να διοχετεύεται στους Δήμους, στις περιφέρειες, που πραγματικά εγώ δεν νομίζω να υπάρχει δήμαρχος αυτή τη στιγμή στο νησί που να μην γνωρίζει που πονάει ο Δήμος του. Δεν νομίζω να υπάρχει. Με το χέρι στην καρδιά. Γνωρίζει που πονάει. Γνωρίζει που πρέπει να κάνει το αντιπλημμυρικό. Γνωρίζει πώς πρέπει να συγκεκριθούν τα νερά. Γνωρίζει πότε πρέπει να κάνει καθαρισμούς. Ένα μεγάλο ζητούμενο όμως είναι το πώς θα τα κάνει. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Το πώς θα τα κάνει. Θα πρέπει αυτό το πλαίσιο το θεσμικό, που προς το παρόν έχει του ΣΟΤΑ επέτες, να αλλάξει. Να είναι πρωταγωνιστές, να έχουν τη δυνατότητα
στην κατάλληλη χρονική στιγμή με τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, με έλεγχο. Με σωστό έλεγχο. Να προβαίνουν στις αποκαταστάσεις, στις ενέργειες, στις προπαρασκευαστικές πριν φτάσουμε να κάνουμε αποκαταστάσεις. Τα σωστά αντιπλημμυρικά έργα. Πώς τα καταφέρνετε πάντα με δύο κουβέντες να δίνετε όλο εκείνο το πλαίσιο το οποίο χρειάζεται? Αυτό μόνο εσείς το ξέρετε, κύριε Λεονταράκη. Αφήστε του ΣΟΤΑ να μην είναι επέτες. Αντί να δίνετε λεφτά σε μελέτες, φροντίστε να τα δίνετε στο ΣΟΤΑ να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή. Εκμεταλλευτείτε. Να δω τι θα σας απαντήσουν, κύριε Λεονταράκη, στην πορεία. Δεν περιμένω απάντηση, κύριε Λεονταράκη, αλλά τα ζούμε όμως, τα βιώνουμε. Ναι, ξέρετε τι απάντηση εννοώ. Κοιτάξτε, να σας πω απάντηση. Εγώ το πιστεύω, εγώ το αγαπώ αυτό που κάνω, ειλικρινά σας το λέω. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση από εμάς, να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει, γίνεται. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες πολλές φορές χωρίς να μας αναλογούν για οτιδήποτε συμβαίνει είτε δεν συμβαίνει. Σας μιλάω ειλικρινά όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει στέλεχος στην πολιτική προστασία τεχνικής υπηρεσίας που να μην αναλογίζεται με το τι έχει να κάνει. Να μην αναλογίζεται πως έχει μία ευθύνη. Το ζητούμενο όμως είναι και η πολιτεία πραγματικά να σταθεί στο ύψος της. Διότι τίνουμε να την καταργήσουμε υπό ποια έννοια. Έχει ευθύνη, έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο η ΟΤΑ. Είναι, υπάρχει η πολιτεία. Καταλάβατε. Αλλά για να είναι λειτουργική η ΟΤΑ, για να είναι σε θέση να μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει και ξέρουν, σας ξαναλέω, δεν υπάρχει δήμαρχος που να μην γνωρίζει σε ποια περιοχή πονάει για να μπορέσει να τα κάνει. Μωρέ, εγώ τα καταλαβαίνω και τα ξέρω και το ρεπορτάζ έχω κάνει και τα έχω ξανακούσει και τα έχω ακούσει μάλλον άπειρες φορές από εσάς. Όσο καιρό τέλος πάντων σας καλούμε από τη θέση της πολιτικής προστασίας, αλλά είναι καιρός για άλλη μια φορά μέσω της πεθεράς να τα ακούσει νύφη. Εκεί νομίζω ότι καταλήγουμε και μακάρι να τα ακούσουν και μακάρι να βρεθούν ευήκο αότα. Έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά, έστω και τώρα. Κύριε Λεονταράκη, σας ευχαριστώ. Κρατάει ο κόσμος τις πληροφορίες. Είναι η ονομασία της εφαρμογής Civil Crete Talos. Νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε. Όλοι εσείς που μας ακούτε. Και να προσθέσω ένα τελευταίο και να σας ευχαριστήσω ότι ναι, μεν η πολιτεία, η ελληνική διασυγχρονιστική αρχή, τέλος πάντων, η όποια κυβέρνηση μπορεί να κρατάει τη στάση για χρονικά τώρα που πραγματικά δεν θέλει μια αυτοκέφαλη αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς. Αποκέντρωση υπάρχει μόνο στις ευθύνες. Καταλάβατε. Καλημέρα. Η περιφέρεια τολμά και προχωρά κάτι το οποίο θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει εφαρμόσει και το κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης από μόνοι μας. Όσο προχωράτε, κατακεραυνώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλημέρα σας.